Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού από το γεροντικό για το θέμα της φιλοξενίας. Είναι το έκτο κατά σειρά κεφάλαιο από αυτό το πρωτότυπο γεροντικό που έχει όλα τα αποσπάσματα του γεροντικού τα περιλαμβανόμενα στη φιλοκαλία. Συγγνώμη στον Ευεργετινό. Εχθές μιλούσαμε για την ελεημοσύνη και σήμερα θα μιλήσουμε με τη χάρη του Θεού για τη φιλοξενία, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μέρος, ένα κομμάτι, ένα στοιχείο της ελεημοσύνης, η αγάπη προς τους ξένους. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ήμουνα ξένος και με δεχθήκατε. Είναι ένα από τα κριτήρια που ακούμε στην Κυριακή της Κρίσεως για τους δικαίους, εάν φιλοξένησαν. Έτσι περιγράφει ο Παλάδιος την υποδοχή των ξένων στις σκήτες και στα ερημητήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδος. Ο Παλάδιος ήταν διάκονος του Ιερού Χρυσοστόμου, Άγιος Εκκλησίας μας, πολύ σπουδαίος συγγραφέας, και μας περιγράφει τις εμπειρίες του από την επίσκεψή του στα ασκητήρια της Αιγύπτου. Όταν φτάσαμε από την Παλαιστίνη στην Αίγυπτο, επισκεφθήκαμε πρώτα τον Αββά Απολό. Μόλις έμαθαν τον ερχομό μας, βγήκαν με παράταξη οι μοναχοί της συνοδείας του να μας προϋπαντήσουν. Σαν έφτασαν κοντά μας, έβαλαν μετάνοια και μας χαιρέτησαν. Ύστερα με παράταξη πάλι οι γεροντότεροι εμπρός, οι νεότεροι πίσω και εμείς στη μέση, μας οδήγησαν στα κελιά. Εκεί μας περίμενε ο προϊστός. Όταν μας είδε, έβαλε πρώτος εδαφία μετάνοια και μας ασπάστηκε. Μας επήγε στο κελί του και αφού έκανε τη συνηθισμένη για αυτές τις περιστάσεις προσευχή, μας έβαλε να καθίσουμε. Ο ίδιος έφερε νερό και μας έπινε τα πόδια και ευθύς αμέσως μας οδήγησε στην τράπεζα, όπου μας περίμενε λιτό με αλλά καλοπεριποιημένο φαγητό. Βλέπουμε την τάξη δηλαδή που είχαν οι μοναχοί της υποδοχής ενός ξένου, ενός επισκέπτου. Πρώτα τους περίμεναν αρκετά έξω, θα λέγαμε, από το σπίτι, από το κελί τους. Τους οδηγούσαν μετά με συνοδεία στο σπίτι, στο κελί που έμενα, στην περιοχή που έμενα, και τους υποδεχόταν ο προϊστός με εδαφία μετάνοια. Τους προσκυνούσε δηλαδή, γιατί στο πρόσωπό τους έβλεπε τον Χριστό. Στη συνέχεια τους ασπαζόταν και μετά έκανε προσευχή, έκανε τη συνηθισμένη για την περίσταση προσευχή, και ο ίδιος ο προϊστός, αυτό είναι πολύ συγκινητικό, τους έπλαινε τα πόδια, όπως έκανε και ο Κύριος στους Αποστόλους. Και αμέσως μετά τους οδηγούσε στην τράπεζα για να αναπαυθούν σωματικά. Τέτοια υποδοχή έκανε σε όλους τους μοναχούς και ιερωμένους που τον επεσκέπτονταν. Ο Βάς αυτός, ο γέροντας αυτός από Λό. Συνήθισε δε να λέγει στους μαθητάς του: «Όταν έρχονται μοναχοί τέκνα μου, να τους βάζετε μετάνοια και να τους προσκυνάτε, όπως έκανε ο Πατριάρχης Αβραάμ. Δι' αυτόν προσκυνείται ο Θεός. Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου». Είναι όλα αυτά, βλέπετε, θεμελιωμένα στο Ευαγγέλιο, στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και στην Ιερά Παράδοση γενικότερα. Ο Αβραάμ, ξέρουμε ότι σχεδόν παραφύλαγε
καθόταν στο σταυροδρόμι και περίμενε να περάσει κάποιος ξένος για να τον προσκαλέσει να μείνει στο σπίτι του, να τον φιλοξενήσει. Και γι' αυτό αξιώθηκε, όπως λέει η Γραφή, να φιλοξενήσει και αγγέλους, να φιλοξενήσει τον άσαρκο λόγο και τους δύο αγγέλους, οι οποίοι μετά πήγαν στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριε τον Θεό σου. Προσκυνώντας τους ξένους, προσκυνείς τον Θεό. Όταν σε επισκέπτεται κάποιος αδελφός, άνω τώρα από το γεροντικό πάλι, διώξε το πένθος από το πρόσωπό σου, συμβουλεύει ένας από τους γέροντες, και κρύψε το στην καρδιά σου έως ότου φύγει. Μετά φέρε το πάλι, γιατί όταν σε βλέπουν με αυτό οι δαίμονες, φοβούνται να σε πλησιάσουν. Για χάρη όμως της ανάπαυσης και της αγάπης, όταν έρθει ένας ξένος, άφησε λίγο αυτό το πένθος, το κατά Θεόν πένθος πάντα, το οποίο βέβαια πάντα έχει μέσα του και την ελπίδα και τη χαρά. Άλλος γέρον δίνει την εξής συμβουλή. Όταν αντιληφθείς πως σου έρχονται επισκέπτε, πριν χτυπήσουν την πόρτα σου, προσευχήσου με αυτά τα λόγια στον Θεό. Κύριε, προφύλαξε όλους μας από την κατάκριση και την κακογλωσιά και κάνε να φύγουν από εδώ οι αδελφοί μου ειρηνικοί και ωφελημένοι. Γιατί βέβαια όταν συναστρέφεσαι και συνομιλείς, πάντα με κάποιους πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της εκτροπής στην κατάκριση, στο προσωπολιό, στην καταλαλιά. Κάποτε οι πατέρες της Κήτης έδωσαν εντολή να κρατήσουν νηστοί οι αδελφοί μία εβδομάδα, δηλαδή να μην βάλουν τίποτε στο στόμα τους, ούτε νερό. Συνέπειε όμως εκείνες τις ημέρες να επισκεφθούν τον Αβά Μωυσή τον Αιθίωπα, μοναχή από την Αίγυπτο. Ο φιλόξενος Μωυσής έψησε φακές για να τους περιποιηθεί. Ενώ είχαν δώσει εντολή οι προεστώτες έτσι να υπάρχει αυστηρή νηστεία, να μην πάνε ούτε να πιούνε νερό. Και βέβαια είναι φοβερή νηστεία για μια εβδομάδα να μην πιείς ούτε νερό. Εδώ κάνουμε ένα τρίμερο και αν το κάνουμε και αυτό, σου μπορούμε και δυσκολευόμαστε. Πόσο οι παλαιοί πατέρες ήταν προχωρημένοι και στην σωματική κακοπάθεια και στην άσκηση. Όμως ο Αββάς Μωυσής παρέβει αυτή την εντολή. Όταν ήταν καπνό να βγαίνει από την καλύβη τους, μερικοί, όχι τόσο ενάρετοι αδελφοί, είπα στους γέροντες, ο Μωυσής περιφρόνησε την προσταγή σας και ψήνει φαγητό. Την Κυριακή που μαζεύτηκε στην εκκλησία όλη η Σκήτη, ο πρεσβύτερος που γνώριζε τη μεγάλη αρετή του Οσίου, όταν πλησίασε να πάρει αντίδωρο, του είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους, «Έβγε Αββά Μωυσή, γιατί παρέβεις με την εντολή των ανθρώπων, εφύλαξες όμως του Θεού την εντολή». Έτσι, την εντολή δηλαδή της φιλοξενίας, για χάρη της οποίας αφήνουμε την εντολή των ανθρώπων για νηστεία. Έτσι, όταν έχουμε ξένους, αφήνουμε λίγο το κανόνα μας, τον αυστηρό, και συγκαταβαίνουμε για χάρη της αγάπης. Βέβαια, όλα αυτά σήμερα ακούγονται λίγο δύσκολα ίσως ή και παράξενα ή και πολύ προχωρημένα, γιατί οι άνθρωποι έχουν κλειστεί πολύ στον εαυτό μας και έχει ατονίσει πολύ αυτή η αρετή της φιλοξενίας. Και απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και ο φόβος της εγκληματικότητας, ο οποίος έχει διαδοθεί πάρα πολύ. Αλλά εμείς πρέπει να πούμε αυτά που λέει η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες, και ο Θεός νομίζω φυλάει και αυτούς οι οποίοι θέλουν να ασκήσουν την αρετή, ώστε και κακό να μην παθαίνουν και να αγιάζουν εξασκώντας αυτή την
την ώρα της φιλοξενίας. Ένας αρχάριος μοναχός πήγε να συμβουλευτεί τον Αββά Ποιμένα, ήτο το μέσον περίπου της τεσσαράκοστης. Αφού εξομολογήθηκε τους λογισμούς του και η ψυχή του αναπάφθηκε, είπε στον Όσιο, «Παρολίγο δεν θα αποφάσισα να έρθω ως εδώ σήμερα και θα έχανα τόση ωφέλεια». «Γιατί τέχνο μου», ρώτησε ο Όσιος. «Μου έλεγε ο λογισμός πως δεν θα με δεχόσουν εγώ, επειδή είναι τεσσαρακοστή». «Εμείς εδώ τέκνων», είπε ο Αββάς Ποιμήν, «δεν συνηθίζουμε την τεσσαρακοστή να πλήρωμε εκείνη τη μικρή ξύλινη εξόχορτα, αλλά τούτη». Και έβαλε το δάκτυλο στα χείλη, δηλαδή σιωφούν, αλλά δέχονται χάρη της αγάπης τους επισκέπτες και τους αναπάμουν. Βλέπετε τη διάκριση του Οσίου Ποιμένους. Γιατί τι αξία έχει να κλείνεσαι στο κελί σου και να περιφρονείς τον αδελφό σου να μην ασκείς την αρετή αυτή την κορυφαία της αγάπης. Οι Άγιοι μας συμβουλεύουν όταν προσεύχεσαι και χτυπήσει η πόρτα σου να αφήσεις την προσευχή και να ανοίξεις την πόρτα, να δεχτείς τον αδελφό που ήρθε και σου χτυπάει. Δύο ξένοι μοναχοί επισκέφτησαν κάποιον γέροντα μια νηστίσιμη ημέρα. Εκείνος τους υποδέχτηκε πρόθυμα και τηρώντας τον κανόνα της φιλοξενίας έφαγε μαζί τους στο τραπέζι. Κατόπιν τους εξήγησε πως η νηστεία έχει με το μισθό της, αλλά εκείνος που καταλύει χάρη των φιλοξενουμένων του λαμβάνει δύο μισθούς. Ένα γιατί κόβει το θέλημά του και άλλο γιατί αναπαύοντας τους αδελφούς του τηρεί την εντολή της αγάπης. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι αυτό. Όταν οι αδελφοί της Ισκήτης προσκαλούσαν τον Όσιο Μακάριο να καθίσει στην τράπεζά τους, εκείνος πήγαινε μεν για να μην τους λυπήσει, έβαζε όμως στον εαυτό του αυτόν τον όρο. Για το ποτήρι το κρασί που θα το έδινε να πιει, να μην βάλει καθόλου νερό στο στόμα του μια ολόκληρη μέρα. Οι αδελφοί που δεν το ήξεραν του έδιναν κρασί να τον ευχαριστήσουν. Εκείνος το έπινε χωρίς αντίρρηση για να βασανίζει ύστερα τον εαυτό του. Ο υποτακτικός του όμως που έβλεπε τους αγώνες του έλεγε στους άλλους μοναχούς, «Για την αγάπη του Χριστού αδελφοί μη του δίνετε να πίνει, γιατί από αύριο θα αρχίσει να τιμωρεί τον εαυτό του». Γιατί η διάκριση όταν είναι με τους άλλους καταλύει, μετά κάνει την άσκησή του. Επισκέφτηκαν όταν είναι μόνος, ασκείται όπως έτσι έχει κανόνα. Επισκέφτησαν κάποτε ένα κοινόβιο ο Αββάς Σιλωανός με τον μαθητή του Ζαχαρία. Το πρωί που ξεκίνησαν να φύγουν, οι μοναχοί του κοινοβίου τους ανάγκασαν να φάγουν, μόλο που ήταν η μέρα νηστείας. Εκείνοι, για να μην τους λυπήσουν, δέχτηκαν. Ύστερα, καθώς πήγαιναν στο δρόμο τους, βρήκαν μια μικρή πηγή. Ο Ζαχαρίας, που διψούσε, ζήτησε την άδεια του γέροντος να πιει νερό. «Είναι νηστεία σήμερα», του υπενθύμησε εκείνος. «Μα πριν από λίγο φάγαμε, Αβά». «Εκείνο είδο της φιλοξενίας το γεύμα», εξήγησε ο Όσιος. «Τώρα όμως δεν μας αναγκάζει τίποτε να μην συνεχίσουμε την νηστεία μας». Βλέπει τη διάκριση του γέροντα. «Όταν είσαι με τους άλλους χάρη της αγάπης, θα δεχτείς αυτό που σου προσφέρω. Όταν είσαι μόνος όμως θα κάνεις την νηστεία σου, τον κανόνα σου». Λέγουν πως ο Όσιος Ισόης δεν έτρωγε ποτέ ψωμί. Ζούσε με χόρτα μόνο. Κάποιο Πάσχα τον παρεκάλεσαν οι αδελφοί να φάγει στην τράπεζά τους. Ο γέρον δίστασε να δεχτεί την πρόσκληση για τον όρο που είχε βάλει στον εαυτό του. Όταν είδε όμως πως εκείνοι λυπήθηκαν, τους είπε, «Ένα από τα δύο είμαι υποχρεωμένος να κάνω στην τράπεζα, ή ψωμί να φάγω ή από το φαγητό που μαγειρεύσατε». Οι αδελφοί του είπαν να φάγει ψωμί,
και ο αγαθός γέρον υπήκουσε. Δηλαδή κάνει και λίγο την άσκησή του, αλλά για χάρη της αγάπης συγκαταβαίνει και στους αδερφούς. Ένας φιλομόναχος επίσκοπος συνήθιζε να περιοδεύει μια φορά το χρόνο στις κήτες και τα μοναστήρια της επαρχίας του. Σε μια τέτοια περιοδία, κατάκοπος από τη μακρά οδηπορία, ζήτησε να αναπαυθεί λίγο στο κελί ενός ερημίτου. Ο αδερφός, αφού το έπινε τα πόδια, έστρωσε τραπέζι να τον φιλοξενήσει. Δεν είχε όμως άλλο τίποτε να προσφέρει στον επίσκοπο από ψωμί και αλάτι, που συνήθιζε να τρώγει ο ίδιος. «Ας με συγχωρήσει η αγιοσύνη σου», άρχισε να απολογείται ο αδερφός για το φτωχό του τραπέζι. «Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο σε αυτό το κελί». Ενθουσιασμένος ο επίσκοπος για τη μεγάλη εγκράτεια των μοναχών, είπε στον αδερφό: «Ήθε του χρόνου που θα ξανάρθω, ούτε αλάτι να μην βρω». Κάποια επίσημη γιορτή που οι μοναχοί της Κήτης κάτσαν να φάγουν όλοι μαζί σε κοινό τραπέζι, ένας αδερφός είπε στον τραπεζάρι: «Εγώ δεν τρώω ποτέ μαγειρεμένο φαγητό, μόνο ψωμί και αλάτι». Εκείνος πάλι φώναξε δυνατά για να ακούσει ο βοηθός του: «Ο αδερφός δεν τρώει μαγείρεμα, φέρε του αλάτι». Τότε ένας από τους μεγάλους γέροντας είπε αστηγά στον αδερφό: «Ποιο συμφέρον ήταν για σένα σήμερα να φας κρέα στο κελί σου, παρά να ακούσεις μπροστά σε όλους τους αδερφούς σου τότε τη φωνή». Γιατί υπηρετούσε την καινοδοξία αυτή η φωνή, που έκανε γνωστό δηλαδή σε όλους την άσκησή του. Γι' αυτό η άσκηση, η νηστεία θα πρέπει να γίνεται ως το δυνατόν κρυφά. Άλλος αρχάριος μοναχός που είχε βάλει όρο στον εαυτό του να μην τρώγει ψωμί, πήγε μια μέρα να επισκεφθεί ένα μεγάλο γέροντα. Στο κελί του βρήκε κι άλλος επισκέπτης. Ο γέροντας μαγείρευσε φαγητό για τους ξένους του. Σαν κάθισε στην τράπεζα, ο αρχάριος έβγαλε τα βρεγμένα κουκιά που είχε φέρει μαζί του και τα έτρωγε. Ο γέροντας που τον είδε, τον πήρε ύστερα από το φαγητό παράμερα και τον συμβούλεψε: «Όταν τρώγεις με άλλους αδελφούς τέκνο μου, απόφευγε όσο μπορείς να δείξεις την εγκρατειά σου, γιατί παραμονεύει η καινοδοξία να σου αφαιρέσει το μισθό σου. Αν πάλι είσαι αποφασισμένος να μην παρεμβαίνεις στο όρο σου, μένε στο κελί σου και απόφευγε τις επισκέψεις». Όταν πας σε ένα σπίτι, να δεχτείς αυτό που σου προσφέρει από αγάπη και από συμμετάβαση και στους άλλους. Απ' την διδασκαλία σοφού πατρός, όταν βρίσκεσαι με άλλους, μη θελήσεις να επιδείξεις την άσκησή σου. Μην πεις, παραδείγματος χάρη, πως δεν τρώγεις ποτέ λάδι ή ψάρι ή μαγειρευμένο φαγητό. Μόνο κρασί μην πίνεις για τον πόλεμο της σαρκός. Αν βρεθεί κάποιος ανόητος να σε κατηγορήσει γι' αυτό, μη λάβεις καθόλου υπόψη σου αυτή την κατηγορία. Μη διαφημίζεις την άσκησή σου. Αυτό βέβαια, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι θα καταλύσουμε ενώ είναι μέρα ληστείας. Πάμε σε ένα σπίτι συγγενικό λόγου χάρη, είναι μεγάλη σαρακοστή και μας βάζουν κρέας. Γιατί αυτή δεν ληστεύει. Δεν είναι διάκριση να πούμε θα το φάμε, γιατί είμαστε φιλοξενούμενοι. Δεν εννοούν αυτό ο πατέρας. Εννοούν όταν είναι μέρα κανονική και εσύ κάνεις μια νηστεία έτσι, που δεν προβλέπεται από την Εκκλησία. Εκείνη την ημέρα θα επισκεφθείς και θα σου δώσουν το κανονικό φαγητό να το φας. Όχι όμως να παραβείς τον κανόνα της Εκκλησίας. Δεν είναι αυτό διάκριση. Ούτε σκανδαλίζεις όταν πεις «Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω». Γιατί εκεί τηρείς την εντολή του Θεού. Οι Άγιοι λέγανε, έλεγα να προσέχουμε να μην προβάλλουμε τον εαυτό μας και την άσκηση την προσωπική που κάνουμε. Κάτι που δεν προβλέπεται δηλαδή από το τυπικό της Εκκλησίας. Μερικοί λένε ότι σκανδαλίζεις άμα θα σου δώσουν το φαγητό και θα το φας και θα πεις ότι νηστεύω. Όχι, ίσα σκανδαλίζει αυτός
ο οποίος καταλήγει, και όχι αυτός ο οποίος δεν καταλήγει, δεν μερανιστείς. Σκανδαλίζω, βάζω εμπόδια στη σωτηρία του άλλου. Όταν λοιπόν σε δει εσένα που είσαι της Εκκλησίας και σου βάζει κρέας μεγάλη σαρακουρθή να τρως κρέας, εσύ σκανδαλίζεις τον άλλον. Γιατί του λέει να βλέπεις και αυτός, παρόλο που είναι νηστεία, τρώει. Και είναι και της Εκκλησίας, άρα δεν είναι τίποτα νηστεία. Τότε σκανδαλίζεις. Ενώ αν του πεις ευχαριστώ πολύ όπως είσαι μια σαλάτα, δεν σκανδαλίζεις τότε. Καταλαβαίνει και εκείνος ότι δεν κάνει καλά από το κρέας στην μεγάλη σαρακουρθή. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα, «Αν ποτέ βρεθώ στην τράπεζα μαζί με τους πατέρας, τι πρέπει να κάνω, αβά?» Αντί της νηστείας, προσκάλεσε κοντά την προσευχή. Γιατί αυτοί κάναν νηστείες πολύ μεγάλες και πολύ αυστηρές. Δεν τρώγανε, γιατί αυτός ο προηγουμένος μπορεί να δεν τρώει ποτέ τίποτα, μόνο ψωμί και αλάτι. Δηλαδή υπερέβαιναν κατά πολύ τον νόμο της Εκκλησίας, τον κανόνα της Εκκλησίας. Είχαμε στο Άγιον Όρος του Πάτη Γιώργη και τη συνοδεία του που δεν έτρωγε ποτέ λάδι. Ούτε και το Πάσχα ακόμα. Και αντί για αυγάκο βάφανε πατάτες κόκκινες. Και πήγε ένας επίσκοπος και είδε την άσκηση που έκανα και τους μάλωσε. Και λέει αυτό είναι ακρότητα. Και μετά το διόρθωσαν, το σταμάτησαν αυτό. Και έτρεχαν κάτι λίγο. Γιατί μερικοί, επειδή και το κλίμα εκεί κρύο, αρρώστηναν και τι από τη συνοδεία του Χατζιόρη λόγω της μεγάλης κακοπάθειας. Αν βρεθείς λοιπόν, λέει, στην τράπεζα με τους πατέρες, τι να κάνω, ρωτάει, τι να κάνω, αν βρεθώ. Λέει, αντί για την νηστεία που κάνεις στο κελί σου, κάνε προσευχή. Είναι δυνατόν να προσεύχομαι ενώ οι άλλοι δεν συνομιλούν? Η βία, η αχώριστη σύντροφος του μοναχού, τα κάνει όλα καταστωτά, αποκρίθηκε ο γέρος. Όπου και να είσαι, αν βιάσεις λίγο τον εαυτό σου, μπορείς να προσευχηθείς. Όποιος την αποχωρήσεται, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να παραμένει μοναχός. Γιατί τι είναι μοναχός, όπως λέει ο Αγιώστης Κλίμακος, βία εστί φύσεως διηνεκής. Συνεχής βία της φύσεως. Δηλαδή προσπαθεί ο μοναχός να ξεπερνάει τα συνηθισμένα μέτρα του συνηθισμένου ανθρώπου, να υπερβαίνει τα φυσικά του όρια και να προσπαθεί να ζει μια ζωή αγγελική, μια ζωή υπερφύση. Εδώ τώρα ολοκληρώθηκε και αυτό το κεφάλαιο περί φιλοξενίας. Πριν πάμε στο επόμενο, μήπως θέλετε κάτι πάνω σε αυτό, να συζητήσουμε, να ρωτήσετε. Έχετε κάτι να πείτε? Το επόμενο κεφάλαιο είναι «Η προς τον Θεόν ελπής». Η ακόλουθη διήγηση είναι παρμένη από τη ζωή του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Όταν πρωτοϊδρύθηκε το κοινόβιο του Οσίου Θεοδοσίου στην Παλαιστίνη, ήταν τόσο φτωχό που συχνά δεν υπήρχαν ούτε τα απολύτως αναγκαία για την συντήρηση των μοναχών ή το Μέγα Σάββατο απόγευμα. Περίμεναν να εορτάσουν το Άγιο Πάσχα. Οι αδελφοί έψαχναν απελπισμένοι ολόκληρο το μοναστήρι. Δεν ζητούσαν μεγάλα πράγματα. Για τίποτε φαγόσιμο ούτε συζήτηση πια δεν γινόταν. Μια μικρή προσφορά εκείδαζαν να βρουν, ξεχασμένη από άλλη φορά, για να μην στερηθούν τη Θεία Κοινωνία. Δεν υπήρχε ούτε πρόσφορο δηλαδή για να κάνουν την λειτουργία του Πάσχα. Τόσο φτωχό ήταν το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου. Αυτό το γνωστό μοναστήρι που υπάρχει μέχρι σήμερα ανακαινισμένο κοντά στη Βηθλεύ. Όσοι έχετε πάει στο Ιερουσαλήμ, θα έχετε πάει και σε αυτό το μοναστήρι. Αδύνατο να ανακαλύψουν όμως, ούτε ένα πρόσωπο. Και εδώ στέρησης συλλογίζονταν. Το είπαν στον γέροντά τους, στον Όσιο Θεοδόσιο, τους άκουσε με απόλυτη ηρεμία, σαν να συνέβαιναν όλα αυτά σε ξένη περιοχή. Ούτε την ανησυχία τους φαινόταν να συμμερίζεται ο ουράνιος εκείνος
ένας άνθρωπος και έδωσε διαταγή να είναι έτοιμο για την νυχτερινή λειτουργία του Άγιου Βήμα ακόμα και η τράπεζα για το πασχαλινό γεύμα. Μάται η παρηγοριά, ψιθύρισαν μερικοί. Όσιος έκανε πως δεν άκουσε. Μήπως έγινε ασθενέστερος στη δύναμη ή ατονότερος στον αγωγή και σήμερα εκείνος που έτρεψε με το μάνα ολόκληρο λαό στην έρημο και χόρτασε τόσο πλήθος με πέντε ψωμιά. Τους είπε Όσιος Θεοδόσιος, αδυνάτησε ο Θεός σήμερα. Δεν είναι η ίδια η δύναμη του πάντοτε. Όπως τότε έδρεψε 5.000 στην έρημο, 5.000 άντρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά, δηλαδή πάνω από 10.000 κόσμο, με πέντε ψωμιά, πόσο μάλλον μπορεί να θρέψει και εμάς τώρα. Εθαύμαζαν οι μοναχοί την πεποίθηση του ηγουμένου τους, μα δεν κατόρθωναν να την συμμεριστούν, να πιστεύουν και αυτοί έτσι και να είναι ήρεμοι. Βασίλευε ο ήλιος όταν χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού κάποιος άγνωστος. Μαζί του έφερνε δύο καμήλες φορτωμένες. Βλέπετε, ο Θεός μας αφήνει μέχρι τελευταία στιγμή, θα λέγαμε, και τότε δίνει τη λύση για να φανεί και η δική μας πίστη. Πήγαινα μια μικρή δωρεά σε κάποια σκήτη, λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι σας, εξήγησε στους αδελφούς. Μα μόλις έφτασα εδώ, τα ζώα μου σταμάτησαν και με κανένα τρόπο δεν μπορούσαν να τα κάνουν να προχωρήσουν ούτε ένα βήμα. Λέγω, μήπως θέλει ο Θεός να βίζω σε εσάς αυτά τα λίγα τρόφιμα. Λίγα τρόφιμα. Αυτά έφτασαν ως την Πεντηκοστή και πέρα ακόμα. Ούτε προσφορές έλειπαν για τη Θεία Λειτουργία από την ανέλπιστη δωρεά. Είχε μέσα και πρόσφορα. Πολύ μεγάλη ελπίδα, έλεγαν μεταξύ των οι καλόγεροι του Οσίου Θεοδοσίου και ευλαβούντο τον Άγιο Γεροντά τους που τον στόλιζε και αυτή. Όπως είχε και τις άλλες αρετές, είχε και αυτή την ελπίδα στον Θεό ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Αυτή η κουβέντα που λέει ότι ο λαός έχει ο Θεός, αυτό πρέπει να το πιστεύουμε ακράδαντα, ότι ο Θεός, όπως λέμε και στο τροπάριο εκείνο που ψάλλουμε στην ακολουθία της αρτοκλασίας, δεν αφήνει οι πιστοί του, οι δικοί του, να φτάσουν στην έσχατη. Οι εξητούντες των Κύριων ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Τίποτε από τα αναγκαία δεν θα τους λείψει. Αυτό είναι διαβεβαιωμένο από την πείρα της Εκκλησίας και των Αγίων και μπορούμε και εμείς να το ζούμε στην καθημερινή μας ζωή. Να τι συμβουλεύει τους μοναχούς ο μεγάλος διδάσκαλος Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Αδελφέ, αν συμβεί να αρρωστήσεις, μη γράφεις ποτέ στους συγγενείς ή στους γνωστούς και φίλους σου να σου στείλουν φάρμακα ή τρόφιμα. Θα πείτε γιατί άλλοι. Γιατί ο μοναχός έχει αποταχθεί από τον κόσμο και από τους κατασάρκα συγγενείς του και έχει αφήσει όλη την ελπίδα εις τον Θεό. Μη ζητάς λοιπόν τίποτε από κανέναν, ακόμα και αν αρρωστήσεις, μη γράφεις να σου στείλουν βοήθεια συγγενείς, γνωστοί, φίλοι. Γιατί μαθαίνεις έτσι να καταφεύγεις στην ανθρώπινη προστασία. Σε νεκρή, με άλλα λόγια, βοήθεια. Άλλωστε λέει η Αγία Γραφή, με το στόμα του προφήτη Ιερεμία, «Επί κατάρατος πας, ο ελπίζων επάνθρωπον». Καθένας που στείλει την ελπίδα του σε άλλο άνθρωπο, γίνεται καταραμένος. Ή και αυτός ο οποίος στηρίζεται στη δύναμή του, στον πράσινο του. Στήριξε στον Θεό της ελπίδης σου. Υπόμενε περιμένοντας το έλεος του να σε κυβερνήσει σε όλα. Εκείνος που επέτρεψε για ψυχική σου ωφέλεια να αρρωστήσεις, να είσαι βέβαιος πως θα προνοήσει εσένα. Δεν θα επιτρέψει ποτέ, το λέγει η Γραφή, να δοκιμάσει πιο μεγάλο πειρασμό από όσον έχει δύναμη να σηκώσεις. Ο και ας εμάς πειραστήνε, υπερό δύναστε. Και εσύ το πειρασμό πει και την έκβαση.
και τον τρόπο του υπενεγκίνου. Ο Θεός πάντα δηλαδή μας δίνει τη δοκιμασία για να ανδρωθούμε πνευματικά, να οριμάσουμε και συγχρόνως μας δίνει και τον τρόπο για να υπερβούμε τη δοκιμασία, να την αντέξουμε. Και δίνει και το τέλος. Όλα αυτά τα γήινα έχουν τέλος. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε και να αποκάμνουμε από τις δυσκολίες. Να ξέρουμε ότι όλες έχουν ημερομηνία λήξης και ότι όλες δίνονται από τον καλό Θεό και είναι μέσα στα μέτρα μας, μέσα στις δυνατότητες μας, μπορούμε να τις βαστάσουμε όταν βεβαίως έχουμε ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Όχι όταν είμαστε εκτός της Εκκλησίας, τότε βέβαια και το παραμικρό είναι πολύ οδυνηρό και πολύ βαρύ φαίνεται. Γιατί χωρίς τον Θεό δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Ούτε και έναν ελάχιστο πειρασμό να βαστάξει. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι και ιδιαίτερα στις μέρες μας δεν αντέχουν την παραμικρή, ας πούμε, κατάσταση πόνου. Φοβούνται να πονέσουν. Την παραμικρή κατάσταση κόπου. Γιατί υπάρχει αυτή η απομάκρυση από τον Θεό, οπότε δεν υπάρχει αυτή η χάρις η οποία θα τους δυναμώσει και θα τους βοηθήσει να υπερβούν την όποια δοκιμασία. Ο άνθρωπος όμως του Θεού έχει αυτή τη χάρη μέσα του και μπορεί να μοιάσει και να φτάσει και τους μάρτυρες οι οποίοι ενώ καίγονταν, ενώ σουβλίζονταν, ενώ τηγανίζονταν, ενώ τους κόβανε κομμάτια, αυτοί ήταν ατάραχοι, ήρεμοι, σαν να υπέφερε κάποιο άλλο σώμα και όχι το δικό τους. Γιατί είχαν τη χάρη του Θεού πάρα πολύ έντονη και στην ψυχή και στο σώμα. Στήριξε λοιπόν τις ελπίδες σου στον Θεό. Μην αναζητάς ανθρώπινη βοήθεια, ανθρώπινα στηρίγματα. Υπόμενε περιμένοντας το έλεος Του να σε κυβερνήσει σε όλα. Εκείνος που επέτρεψε τη δοκιμασία θα σου δώσει και τη δύναμη να το σηκώσεις. Να τη σηκώσεις. Φρόντισε λοιπόν να αρέσεις σε Αυτόν που με ρημνάει για σένα και όχι στους ανθρώπους. Εγνώρισα αδελφό, οδηγείται ο ίδιος Όσιος Εφραίμ, που ενώ αρρώστησε και υπέφερε πολύ, τον ανάγκαζαν οι άλλοι να εργάζεται. Τόση σωματική εξάντληση αισθανόταν που μόνος στο κελί του έκλαιγε με πόνο και παρακαλούσε τον Θεό να του χαρίσει την υγεία του. «Κύριε μου, Κύριέ μου», έλεγε, «γνωρίζω πως η αρρώστια του σώματος μου δόθηκε για θεραπεία της ψυχής μου. Αλλά για να μην γίνω με βάρος τους αδελφούς μου, σε παρακαλώ φιλάνθρωπε, θεράπευσε την ψυχή και το σώμα». Κάθε μέρα προσήφιετο κατά αυτόν τον τρόπο και εργαζόταν σκληρά, χωρίς να παραπονείται. Και ο Θεός που έβλεπε τον ευλαβή μοναχό να μην χάνει την ελπίδα του, του χάρισε την υγεία του. Οι Άγιοι, λέγει κάποιος από τους γέροντες, επειδή έχουν πάντοτε στην καρδιά τους τον Θεό και τα εδώ κερδίζουν με την απάθεια και τα εκεί κληρονομούν, διότι και εκείνα και αυτά στον Θεό ανήκουν. Αφού λοιπόν κατέχουν τον Θεό, έχουν και όλα τα ειδικά του. Ο Χριστός μας δεν ήρθε για να μας δώσει μόνο μια καλή ζωή μετά θάνατο, αλλά για να μας αγιάσει και αυτή τη ζωή που ζούμε τώρα και να μας δώσει την χαρά, την ειρήνη, την ηρεμία, την όποια έτσι καλή κατάσταση ποθούμε οι άνθρωποι, την μακαριότητα, εδώ και τώρα, σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό είναι θεραπεία η πνευματική, ορθόδοξη πνευματική ζωή, ψυχής και σώματος, εδώ και τώρα, και όχι απλώς μια προετοιμασία για μια καλή μεταθάνατο ζωή. Εκείνοι πάλι που έχουν στην καρδιά τους τον κόσμο, δηλαδή τα αμαρτωλά πάθη, και αν ακόμα κατορθώσουν να κερδίσουν τον κόσμο ολόκληρο, τίποτα δεν έχουν στην πραγματικότητα,
εκτός από τα πάθη που τους εξουσιάζουν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πράγματι δούλοι. Η αληθινή ελευθερία είναι ελευθερία από τα πάθη. Ούτω πνεύμα Κυρίου, ελευθερία, μας λέει και η Αγία Γραφή. Και ο Άγιος ο Κύριος είπε ότι αν εγώ δεν σας ελευθερώσω, δεν μπορείτε να ελευθερωθείτε. Αν σας ελευθερώσω, τότε θα γίνετε όντως αληθινά ελεύθεροι. Αν όντως πιστεύεις πως ο Θεός είναι παντοδύναμος και αληθινός, λέει ο Αββάς Ευπρέπειος, στήριζε σε Αυτόν μόνο την ελπίδα σου και να είσαι βέβαιος πως θα κληρονομήσεις τα αγαθά του. Μη ζητάς και μην ελπίζεις σε άνθρωπο. Επικατάρατος πάσα ελπίζουν επ' άνθρωπο. Ή στηρίζει βραχίωνα αυτού. Ή στηρίζεται στα μπράσα τους βραχίωνες του. Ο Αββάς Μωυσής κάποτε αποφάσισε να κατοικήσει σε μια απρόσιτη σπηλιά στη ρίζα μιας απότομης προεξοχής του βουνού. Ανέβαινε και συλλογιζόταν. Καλά όλα τα άλλα. Μα πού θα βρω νερό σε τούτο τον ξερότοπο? Το έλεγε και το ξανά λέγε και άρχισε να κλονίζεται. Τότε άκουσε φωνή να του λέει: «Προχώρη αμέριμνος και άφησε αυτή τη φροντίδα σε μένα». Πήρε θάρρος και έκανε κατοικία του το σπηλίο. Ύστερα από λίγο καιρό πήγαν να τον ειδούν δύο συναστητέ του από τη Σκήτη. Δεν το βρισκόταν παρά ένα μικρό σταμί νερό που το ξόδεψε να βράσει λίγες φακές για να τους φιλοξενήσει. Άρχισε τότε να στενοχωριέται και με φανερή αδειμονία έμπαινε και έβγαινε στο σπήλιο και παρακαλούσε τον Θεό για νερό. Ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε κανείς, ένα σύννεφο παρασυρμένο από τον άνεμο πήγε και στάθηκε πάνω από τη σπηλιά και έριξε τόση βροχή όσο χρειάστηκε να γεμίσει όλα τα σταμιά ο Μωυσής. Οι γέροντες που δεν τους διέφυγε η αδειμονία του, τον ρώτησαν ύστερα το φαγητό: «Τι είχες πάθει το πρωί και πήγαινε ολυχώς με τόση ανησυχία?» «Έκανα δικαστήριο με το Θεό», αποκρίθηκε με αφέλεια ο Αιθίωπς. «Του υπενθύμιζα πως είχε αναλάβει τη φροντίδα μου και έπρεπε οπωσδήποτε να μου έβρισκε νερό να πιούν οι δούλοι του. Και να από ο αγαθός δεσπότης αναγκάστηκε να στείλει». Έτσι δεν παρακαλούσε για τον εαυτό του, αλλά για τους επισκέπτες. Κάποιος φιλομόναχος χριστιανός επισκεφτόταν τακτικά τους γέροντες στην έρημο για να ωφελείται από την δασκαλία τους. Κάποτε ανακάλυψε ένα πολύ γέρο και άρρωστο ερημίτη. Τον λυπήθηκε και θέλησε να του αφήσει όσα χρήματα είχε μαζί του για τις ανάγκες του. «Κράτησε τα αυγά», μου έλεγε παρακαλεστικά. «Είσαι γέρος και άρρωστος. Δεν μπορείς πια να εργάζεσαι». 60 ολόκληρα χρόνια υποφέρω από τούτη την αρρώστια και με τον Θεό τη βοήθεια δεν μου έλειψε ποτέ τίποτε. Εκείνος που έχει τη φροντίδα μου αδιάκοπα μου στέλνει πάντα τα αναγκαία. Θέλεις λοιπόν τώρα εσύ, αδελφέ, να διώξεις τον τροφέο μου?» είπε ο γέρον ερημίτης και με κανένα τρόπο μπερδεύτηκε τα χρήματα. Στο μέτρο κανείς που εμπιστεύεται τον Θεό παίρνει και την ανάλογη βοήθεια και μετέχει στην πρόνοια του Θεού. Όταν κανείς εμπιστεύεται τον εαυτό του, τότε βέβαια αποσύρεται η βοήθεια του Θεού. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Ένα παρόμοιο είχε γίνει στην Αγία Άννα με κάποιους πατέρες εκεί, οι οποίοι ζούσαν πολύ έτσι ασκητικά, δεν είχαν τίποτε, και όμως ο Θεός τους φρόντιζε και τους έδινε ό,τι χρειαζόταν για να τρέφουν. Κάποια φορά σκέφτηκε ένας από τους πρακτικούς να φτιάξει ένα μικρό κήπο για να έχουν να τρώνε λαχανικά. Οπότε πίεσε το γέροντα, τελικά πήρε ευλογή, έφτιαξε τον κήπο. Μετά όμως αποσύρθηκε η βοήθεια του Θεού. Πήραν πληροφορία από τον Θεό ότι εφόσον τώρα μόνοι σας φροντίζετε για την τροφή σας, δεν χρειάζεται. Όταν όμως κανείς κάνει το έργο του Θεού, ο Θεός φροντίζει μετά για όλα τα άλλα, τα υλικά, κατά το ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Έτσι η μεγάλη δυστυχία, θα λέγαμε, του ανθρώπου
που δεν πιστεύεις στον Θεό, που δεν ελπίζεις στον Θεό, είναι ακριβώς ότι πιστεύεις στον εαυτό του, πιστεύεις τη δουλειά του, πιστεύεις τα πράσα του και βασανίζεται. Και λέει, άμα δεν δουλέψω, πώς θα ζήσω, τι θα φάω. Δεν είπε ο Κύριος όμως να δουλεύουμε για να ζήσουμε, είπε να εργαζόμαστε για να μπορούμε να προσφέρουμε από τον κόπο μας αγάπη στους άλλους. Όχι για να ζήσουμε. Εγώ είμαι η ζωή, είπε, και όποιος φάει για μένα θα έχει ζωή αιώνια, είπε ο Κύριος. Επομένως, πόσο αλλάζει η ζωή του ανθρώπου όταν πιστέψει στον Χριστό. Αφήνει τις αγωνίες και τα άγχη τα κοσμικά και με πολύ έτσι ελπίδα και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού πορεύεται. Εγώ είμαι δούλος, ομολογούσε προς δόξα Θεού ο Αββάς Σιλωανός, και ο Κύριος μου με προστάζει. Εργάσου το έργο μου και εγώ σε διατρέφω. Το πώς, μη ερεύω. Έχει ανάγκη ο Θεός από τη δική μας εργασία? Όχι. Μπορεί να μας τρέψει χωρίς τη δική μας βοήθεια. Αν λοιπόν εργαστώ, τρώγω από το μισθό μου, δηλαδή από το έλεος του Θεού. Κάποιος χριστιανός σε ένα χωριό είχε ένα μικρό περιβολάκι. Το καλλιεργούσε και από ό,τι το απέδιδε κρατούσε τόσα μόνο όσα του χρειαζόταν να συντηρείται φτωχικά. Τα υπόλοιπα τα έδινε στους φτωχούς σε λιμοσύνη. Μα κάποτε ο διάβολος, για να τον εμποδίσει από το καλό, άρχισε να σπέρνει ζυζάνια στην ψυχή του. Του ψιθύριζε λοιπόν στο νου. Βάλε λίγα χρήματα στην άκρη για τα γεράματά σου. Μπορεί να σου έρθει και καμιά αρρώστια και να μην είσαι σε θέση να εργάζεσαι. Παρασύρθηκε ο άνθρωπος από τους λογισμούς του. Περιόριζε σιγά σιγά τις ελεημοσύνες του για να κάνει οικονομίες. Με τον καιρό γέμισε ένα μικρό κιούπι με χρυσά νομίσματα. Όταν το έδαψε ικανοποιημένος σε ένα λάκκο του περιβολιού του για να το έχει στα γεράματά του, του ήρθε ξαφνικά βαριά αρρώστια και σάπισε το πόδι του. Ξέδαψε έτσι το κιούπι πολύ γρήγορα για να ξοδεύει τις οικονομίες του σε γιατρούς και φάρμακα, χωρίς ωφέλεια όμως. Το πόδι χειροτεύευε, οι γιατροί πήραν την απόφαση να το κόψουν. Την παραμονή της ημέρας που ορίστηκε η οδυνηρή εγχείρηση, πήρε κοντά στο κρεβάτι του κυπουρός του κιούπι και άρχισε το κιούπι του και άρχισε να μετρά και να ξαναμετρά τα λεφτά υπολείμματα της οικονομίας του που θα έδινε την επομένη στους γιατρούς για να τον αφήσουν χωρίς πόδι. Είχε τώρα πικρά μετανοήσει που στήριξε πιο πολύ τις ελπίδες του στα χρυσά νομίσματα παρά στον Κύριό του και τον παρακαλούσε μόλι του την ψυχή να τον συγχωρήσει. Καθώς προσευχόταν και έκλαιε, παρουσιάστηκε μπροστά του Άγιος Άγγελος. Τα χρήματα που σύναξες, στερώντας τα από τους φτωχούς, σου χρησιμεύσαν σε τίποτε, τον ερώτησε με αυστηρή φωνή. Όχι, Κυρία μου, αναγνωρίζω πως έσπαλα. Ω, αν τύχω συγγνώμης, δεν θα ξαναπέσω στο ίδιο σφάλμα. Μόνο η ελπίδα στον Θεό είναι σταθερή και βεβαία, φώναξε ο δυστυχής, μόνο τον πόνο της ψυχής του. Τότε ο αγαθός άγγελος άνοιξε το πονεμένο πόδι και παρεχθήσει το έγινε, το έκανε καλά. Το πρωί που πήγαν οι γιατροί με τα χειρουργικά τους εργαλεία να τον ακροτηριάζουν, τον βρήκαν υγιέστατο να σκάβει το μικρό του περιβόλι. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Πού θέλουμε να στηριχτούμε, στη δύναμή μας, στην εργασία μας και στα χρήματα ή στον αγαθό Κύριο. Αν είμαστε πραγματικά έτσι έξυπνοι, θα πρέπει να στηριζόμαστε πάντα στον Θεό και όχι στα υλικά πράγματα ή σε πρόσωπο ή στον ίδιο τον εαυτό μας. Βλέπουμε πως ο Κύριος είναι ο κυβερνήτης των πάντων. Είναι μεγάλη, θα λέγαμε, ανοησία του ανθρώπου να νομίζει ότι εξασφαλίζει το μέλλον του με τα χρήματα, με την εργασία του, με το επάγγελμά του, με τις οικονομίες του και να νιώθει πάλι ανασφάλεια όταν δεν τα έχει αυτά. Αληθινή, πραγματική ασφάλεια είναι ο Κύριος. Και ανασφαλής πρέπει να νιώθει μόνο αυτός ο οποίος δεν έχει
σωστή ζωή και δεν έχει την ελπίδα του στο Θεό. Αυτό ήταν το κεφάλαιο περί ελπίδος και τώρα αν υπάρχει κάτι να ρωτήσετε, θα να το συζητήσουμε. Είπαμε σήμερα και για την φιλοξενία λοιπόν και για την προς τον Θεό ελπίδα. Υπάρχει κάτι. Είναι τα περιστατικά πολύ εύγολα και πολύ διδακτικά. Σήμερα οι άνθρωποι είναι γεμάτοι άγχος, γιατί δεν έχουμε καλή οικονομική κατάσταση στο κράτος, δεν υπάρχουν εργασίες και όλα αυτά γιατί, στο βάθος υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι η ελπίδα μας και το στήριγμά μας είναι αυτά, αντί να είναι ο Θεός. Όταν κανείς ελπίζει στον Θεό και κάνει αυτό το προφανές που ο Θεός του παρουσιάζει καθημερινά, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής, τότε δεν το πιάνει κανένα άγχος ή καμιά απελπισία και δεν οδηγείται ποτέ στη αυτοκτονία, όπως οδηγούνται πολλοί άνθρωποι σήμερα, λόγω λέει της κρίσης και της ανέχειας της οικονομικής. Σαν να μην υπάρχει δηλαδή Θεός, σαν να μην υπάρχει κυβέρνηση των πάντων από τον Κύριο, σαν να μην υπάρχει Θεία Πρόνοια. Ε. Είμαστε οι χειρότεροι όλων όταν, ενώ είμαστε ορθόδοξοι βαπτισμένοι, λέμε και ενεργούμε με βάση αυτές τις αντιλήψεις. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια ή και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά τον Αγίο Πατέρα ημών και Ιησού Χριστέ αυτός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ.